Μόλις ξεκίνησε στη Λευκωσία η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την σημερινή μαύρη επέτειο των 50 ετών από την εισβολή του Ατήλα. Συνδεόμαστε για να ακούσουμε ζωντανά ένα απόσπασμα από τα όσα λέει ο Πρωθυπουργός. Στάθηκε όρθιο απέναντι στις ολέθριες συνέπειες του Ατήλα. Έχοντας στο πλευρό της την Αθήνα, η Λευκωσία διατήρησε ζωντανό εδώ και σχεδόν τρεις γενιές το αίτημα της επανένωσης της χώρας. Στο μεταξύ, η Κύπρος με τη βοήθεια της Ελλάδος έγινε μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, με την οικονομία της να αναπτύσσεται συνεχώς, ξεπερνώντας πολλαπλές κρίσεις, βελτιώνοντας την καθημερινότητα της κοινωνίας της. Πληγή, ωστόσο, εξακολουθεί να αιμορραγεί. Ο βοράς του τόπου μένει αιχμάλωτος της κατοχής. Η γη της Αφροδίτης παραμένει διχοτομημένη. Υπάρχουν ακόμα αγνοούμενοι και πρόσφυγες. Ενώ εδώ κοντά συνεχίζει να προκαλεί το μόνο τείχος του καιρού μας, το οποίο διχοτομεί μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Πρόκειται για μια φωτογραφία ενοχής αυτών που το προκάλεσαν. Ταυτόχρονα όμως και μια απόδειξη ανοχής όσων επιτρέπουν να διατηρείται ακόμα. Είναι μια ανοχή που δεν πρέπει να καταλήξει σε λύθη. Απέναντι σε όλα αυτά, η θέση μας είναι σαφής. Δεν αποδεχόμαστε τετελεσμένα. Και η επιδίωξή μας παραμένει μία. Κυπριακή δημοκρατία με μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ηθαγένεια σε μία διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, σε ένα ενιαίο κράτος όπου όλοι οι πολίτες θα είναι και Κύπροι και Ευρωπαίοι, χωρίς ξένο στρατό κατοχής, χωρίς αναγνωριστικές εγγυήσεις, όπως ακριβώς